Αυτό είναι δεδομένο, έτσι ξεκίνησε το έργο. Είναι επίσης δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι ή κάποιος που έχουν κάνει το έγκλημα και που δεν θέλουν η σελήνη να ανδρωθεί πνευματικά, διανοητικά, μήπως και θυμηθεί το δολοφόνο. Είναι μοιραίο λοιπόν να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο έργο. Έχει μπει από την αρχή αυτή η δυνατότητα. Να υπάρχουν αντιδράσεις στην προσπάθεια του γιατρού να την κάνει καλά. Μα δεν τον έχεις παρακαλέσει ποτέ θερμά επιτέλους να σε κάνει καλά. Πώς, πολύ. Τον έχω παρακαλέσει. Έχει παγωθεί. Μάλιστα στην αρχή. Από τον πρώτο μήνα. Από τον πρώτο μήνα. Και οφείλω να ομολογήσω δημοσία ότι είχε απόλυτο δίκιο. Διότι εγώ από τον πρώτο μήνα του έλεγα κάνε με καλά, κάνε με καλά. Και νομίζω πως αν με είχε ακούσει και με είχε κάνει, δεν θα είχε γίνει σελήνη η πτυχία που έχει γίνει τώρα. Και αυτό δηλώνω ήμαρτον, γιατί τον είχα πρίξει. Πάντως δεν βιάζεται να μεγαλώσει τώρα πια. Στα χέρια του. Τώρα πια δεν βιάζεται να μεγαλώσει. Στα χέρια του μεγάλωσα και πόνεσα και μάλλον το ξέρω. Στην αρχή με έφαγε, μεγάλωσέ με. Της έλεγα, αν έχω άλλη μία μεγάλη κοπέλα, σαν τις άλλες, όσο όμορφη και καλή ο οποίος και να είναι, θα είναι μία ακόμα κοπέλα μεγάλη. Άστον αυτό το ρόλο που είναι ένας ρόλος που δεν γεννιέται εύκολα. Δεν τον κάναμε, ούτε τον έκανα επίτηδες. Πρέπει να σου έρθει κάποτε και αυτό να τον κάνεις αυτό το ρόλο. Υπάρχει διάχυτη αίσθηση μερικές φορές ότι τη λάμψη ορισμένοι τηλεθεατές την βλέπουν όχι για να εκλάψουν, όχι επειδή εκτιμούν το δραματικό στοιχείο που εμπεριέχει, αλλά ακριβώς επειδή θεωρούν σουρεαλιστική την υπερβολή που διαχέεται μέσα από αυτό το έργο. Ποια υπερβολή, δείξτε μου μια σκηνή της λάμψης που να έχει υπερβολή. Μία σκηνή, όχι. Σας το είπα και προηγούμενα. Η συσσόρευση ακραίων καταστάσεων που συμβαίνουν σε έναν οικογενειακό χώρο. Δείξτε μου ένα αμερικάνικο, ας πούμε τα Ατίθα Σανιάτα, που να έχει λιγότερα τέτοια και να είναι καλύτερο. Πέστε μου εσείς με την δική σας την. Πέστε μου αμερικάνικο, που είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι. Μου λέει ο κόσμος, τραβάει, ξέρω εγώ, η ιστορία. Και ποιον τραβάει, εγώ δεν το βλέπα, αλλά άκουγα όλη την Ελλάδα να λέει πότε θα γεννήσει η Καρολάιν ή δεν θα γεννήσει, ξέρω εγώ ποια ήταν η αυτή. Δηλαδή, εγώ έχω μία παράμετρο που θα μπορούσε να ανήκει, ας πούμε, στην τόλμη και γοητεία. Ότι ο Αλέξης αγαπάει τη Βίσνα. Μέσα από την οικογένεια. Ένα παιδί αγαπάει έτσι μία γυναίκα μέσα από την οικογένεια. Λοιπόν, ουδέποτε η Βίσνα κράτησε θετική στάση απέναντι στον Αλέξη. Λοιπόν, εκείνοι τους έχουν μπερδέψει όλους μαζί και όχι απλώς αγαπάει ένας τον άλλον, τον παντρεύεται, χωρίζει, φέρνει τον άλλον κτλ. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι Αμερικάνοι που είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι του είδους, γενικά στον κινηματογράφο και παντού σε αυτή τη δουλειά, βλέπετε ότι είναι 100 φορές πιο υπερβολικοί από μένα. Γιατί διαλέξατε τον τίτλο Λάμψη, κύριε Κόσκολα? Γιατί ήθελα να κάνω ένα προβληματισμό και να οδηγήσω το κοινό σε ένα προβληματισμό γύρω από τη λέξη λάμψη. Τι λάμπει στη ζωή? Ποια είναι η λάμψη στη ζωή πραγματική? Ο πλούτος, τα λεφτά, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα μεγάλα φορέματα, οι δεξιώσεις, μήπως είναι τίποτα άλλο, πιο απλό? Το να παραμένεις, ας πούμε, άνθρωπος, το να μπορείς να κοιμάσαι ήρεμος τα βράδια με τη συνείδησή σου επαναπαυμένη. Θέλεις να προβληματίσω τον κόσμο γύρω από αυτό ακριβώς. Τι είναι λάμψη στη ζωή, τι λάμπει?